Τώρα, ουσιαστικά είμαστε πλέον, δεν θα πω τελική ευθεία, αυτή θα είναι μετά το Πάσχα, τότε θα τη λέμε αυτή την ατάκα. Παρ' όλα αυτά, έχουμε τους υποψηφίους των κομμάτων. Έχουμε τη χαρά να έχουμε κοντά μας την κυρία Σοφία Μπεκατόρου, υποψήφια ευρωβουλευτή με το ΣΥΡΙΖΑ. Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα. Γεια σας, κύριε Μπεκατόρου. Καλώς ήρθατε. Και δεν είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας, θα τον δούμε μέσω έτσι, Skype. Ο κύριος Σάκης Αρναούτογλου, υποψήφιος ευρωβουλευτής με το ΠΑΣΟΚ, Κίνημα Αλλαγής. Καλημέρα, κύριε Αρναούτογλου. Καλή επιτυχία. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Ήμασταν και συνάδελφοι από την Ερυθρία. Βλέπω. Πολλά χρόνια πριν. Είσαι πανέμορφο. Πολλά χρόνια πριν. Προχωρήσατε και οι δύο, προχωρήσατε όμως. Έτσι, προχωρήσατε. Ναι. Τα πήγατε καλά. Και τώρα, μια που σας έχουμε, τι καιρός είναι αυτός. Προχθές είχαμε χιόνι. Σε λίγο θα πιάσει 35. Τι καιρός είναι αυτός. Να τρελαθούμε. Κανονίστε, μην σας χάσει η μετεωρολογία και σας κερδίσει η πολιτική. Καθόλου αυτό το έδωσα σαν υπόσχεση ότι καταρχάς ο καιρός είναι η ζωή μου, ναι. Και αν εκλεγώ αυτό μπορεί να συνδυαστεί άνετα. Δεν υπάρχει κανένα θέμα, δεν θα σταματήσω από την πρόνοια του καιρού, γιατί από αυτό ζω. Έχουμε δει και άλλους συναδέλφους σας να το κάνουν άλλωστε. Τώρα να σας πικάρω και λίγο, και ο κύριος Καλιάνος ας πούμε. Όχι, δεν έχω κανένα πρόβλημα για όνομα του Θεού. Το θέμα είναι ότι ο καθένας προσπαθεί για το καλύτερο. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με την κυρία Μπεκατόρου. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε την πολιτική μας κουβέντα. Κυρία Μπεκατόρου, ο ελληνικός λαός θα αποφασίσει περίπου 1,5 μήνα από τώρα για τους εκπροσώπους που θα εκλέξει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η κουβέντα δεν γίνεται όμως για τα ευρωπαϊκά θέματα. Θέλουμε να σας ακούσουμε. Ποια προτάσετε εσείς, ποια είναι μπροστά τα οποία θα αναδείξετε σε αυτό το δημόσιο διάλογο που θα έχουμε μέχρι τότε? Για το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είναι πολύ σημαντικά τα ίσα δικαιώματα, τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το βλέπετε κι εσείς ότι υπάρχουν γρήγορα αντανακλαστικά του κόμματος και είναι πρώτα στην ατζέντα. Το δεύτερο είναι τα βασικά, η οικονομία, όπου βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου πιέζεται πάρα πολύ ο Έλληνας πολίτης. Φτάνει 15 του μήνα και δεν μπορεί ουσιαστικά να βγει το ελληνικό νοικοκυριό. Η παιδεία, η δημόσια παιδεία, η αναβάθμιση των ελληνικών πανεπιστημίων και της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ναι. Και φυσικά η δημόσια υγεία. Ναι. Από τον αθλητισμό που προέρχεστε εσείς, ένας χώρος πολύ ανταγωνιστικός, έχουν γίνει βήματα ή έχουμε μείνει πίσω? Δυστυχώς έχουμε μείνει πίσω. Έχουν περάσει 3 χρόνια, ναι, από το ελληνικό Μητού και ακόμα δεν υπάρχουν πολιτικές προστασίες στον ελληνικό αθλητισμό. Και όταν μιλάμε για πολιτικές προστασίες, δεν εννοούμε απλώς να υπάρχει σημεία στο σελίδα το τι πρέπει και τι οφείλουν να κάνουν οι φορείς του ελληνικού αθλητισμού, αλλά περισσότερο αφορά στις διαδικασίες και στο να μπορεί ένας αθλητής να έχει τη δυνατότητα να μιλήσει εάν δεν νιώθει ασφαλής και να μπορέσει να υπάρχει μια προστασία, αν το θέλετε, σε ηλικίες οι οποίες είναι πάρα πολύ ευαίσθητες. Κινδυνεύουν τα παιδιά μας στον αθλητισμό, είτε είναι αγόρια είτε είναι κορίτσια, κινδυνεύουν να πέσουν θύματα. Ακόμα και τώρα που μιλάμε, εσείς ανοίξατε την πόρτα αυτή, δημοσιοποιήσατε το γεγονός. Κινδυνεύουν να πέσουν θύματα στις ορέξεις κάποιων οι οποίοι έχουν άλλα πράγματα στο μυαλό τους. Κινδυνεύουν τα παιδιά μας και δεν κινδυνεύουν μόνο από ανθρώπους εκτός αθλητισμού ή εντός αθλητισμού οι οποίοι ενδεχομένως κάνουν κατάχρηση εξουσίας. Κινδυνεύουν και μέσα από συνομήλικους. Δηλαδή θέλω να πω ότι οι διαδικασίες οι οποίες εμείς προτείνουμε αφορούν κυρίως στο να υπάρχει ένας τρόπος όταν υπάρχει βία αυτή να εντοπίζεται και να υπάρχει μια σωστή διαχείριση. Γιατί το βλέπετε κι εσείς ότι έχουμε πολύ έντονες εξάρσεις βίας. Πλέον το bullying στα σχολεία είναι εμφανές. Δώστε μας 30 λεπτά. Κρατήστε τη σκέψη σας. Κυρία Μπεκατόρου, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Πώς νιώθετε που είστε η γυναίκα σύμβολο του κινήματος MeToo, αλλά βλέπουμε ότι παρότι έχουν ανοίξει πλέον τα στόματα, οι γυναίκες δεν φοβούνται να μιλήσουν. Παρ' όλα αυτά πληθαίνουν τα περιστατικά. Θέλω να πω ότι έχουμε πάρα πολλά καταγεγραμμένα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, σεξουαλικής παρενόχλησης, βίας ανηλίκων. Τι θεωρείτε ότι δεν πάει καλά, ενώ πλέον οι κοινωνίες, οι γυναίκες και οι άνδρες δεν φοβούνται να μιλήσουν και να το καταγγείλουν? Άρα κάτι δεν γίνεται σωστά. Γιατί μέχρι τότε λέγαμε ότι ανοίξτε, μιλήστε, μη φοβηθείτε. Τώρα δεν φοβάται κάποιος να το πει, αλλά παρόλα αυτά βλέπουμε ότι αυξάνουν.
Αυτό που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες πολίτες είναι ότι όταν θα απευθυνθούν στις αρχές, είτε αυτό θα είναι η αστυνομία, είτε θα είναι η εισαγγελία, είτε θα απευθυνθούν σε κάποιο άλλο φορέα μέσω της τηλεφωνικής γραμμής 15900, δεν θα μπορέσουν να καλυφθούν οι ανάγκες τους, δηλαδή με έναν τρόπο φροντιστικό να μπορέσουν να καταλάβουν και ποιες είναι οι διαδικασίες, αλλά και σε σύντομο χρονικό διάστημα να μπορέσουν να εξυπηρετηθούν. Αυτό σημαίνει ότι αν ένας άνθρωπος βρίσκεται σε κίνδυνο, σε άμεσο κίνδυνο σήμερα, για να μπορέσει να μπει σε κάποιο ξενώνα, θα χρειαστεί να περάσει κάποιες εξετάσεις. Για να περάσει από δημόσιο φορέα και να πάρει αυτές τις εξετάσεις, θα μπει σε λίστα αναμονής. Επομένως, δεν υπάρχει αυτή η αμεσότητα, αν το θέλετε, στο πρόβλημα κάποιου ανθρώπου που βρίσκεται σε κίνδυνο. Ναι. Ναι. Θα έρθουμε και στον κύριο Αναούτογλου. Εγώ έχω μία ακόμη απορία έτσι, με την κυρία Μπεκατόρου, γιατί δεν τα έχουμε πει το τελευταίο διάστημα. Τι σας ενέπνευσε, σε τι σας ενέπνευσε ο πρόεδρός σας, ο κύριος Κασελάκης? Λέγεται ότι η πολιτική που ακολουθεί είναι μια πιο lifestyle πολιτική, είναι πιο κοντά σε εσάς. Για να δούμε τι είναι εκείνο το οποίο σας έκανε να τον εμπιστευτείτε και να κατέρχετε ναι. Στην πολιτική, να του πείτε ναι. Και μάλιστα και μετά τα γεγονότα τα τελευταία που έγιναν, που και ο ίδιος έδειξε μεγάλη εμπιστοσύνη στο δικό σας πρόσωπο και έδεσε εκτός τον κύριο Παπανότα. Κοιτάξτε, οι διαδικασίες είναι αυτές, οι οποίες υπάρχει μια διαφάνεια, υπάρχει ένα κάλεσμα στους νέους ανθρώπους, υπάρχει ένα κάλεσμα σε ανθρώπους που δεν είχαν ασχοληθεί με την πολιτική, γνωρίζουν όμως κάποια θέματα και θέλουν να βοηθήσουν στα κοινά. Και είμαι πολύ περήφανη για όλο το ευρωψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ, διότι βλέπω ότι και υπάρχει μεγάλη συμμετοχή από νέους, αλλά έχουμε και ανθρώπους πιο έμπειρους, οι οποίοι στηρίζουν με τις γνώσεις τους mm-hmm. και την πορεία τους. Ναι. Ναι. Να πάμε στο Νοσάκη Αρναούτογλου, στη Θεσσαλονίκη. Τι σας ενέπνευσε? Αν μου επιτρέψετε μόνο να εκφράσω την εκτίμησή μου και το σεβασμό μου στην σημαντική αυτή αθλήτρια. Γυναίκα και δεν έχω λόγια να σας πω, είμαι φαν. Και εμείς είμαστε φαν. Έτσι, είναι αμοιβαία η εκτίμηση. Λοιπόν, τι σας ανέπνευσε, σε τι... ναι, πολύ λένε από τον κοντρόλ για τον πολιτικό για πολιτισμό. Για τον πολιτικό πολιτισμό, ναι. Ωραία, δεν είμαστε συνηθισμένοι σε αυτό, η αλήθεια είναι. Σε τι σας ανέπνευσε ο Νίκος Ανδρουλάκης και του είπατε ναι, θα κατέβω στο ευρωψηφοδέλτιο, σε έκαναν να μας ακούσουμε, έλα. Μπορώ να σας πω έτσι μια ιστορία, γιατί ξεκίνησε από την Φόφη Γεννηματά η όλη η ιστορία με την πολιτική. Εγώ δεν ήμουν επαγγελματίας πολιτικός. Η Φόφη Γεννηματά, διαβάζοντας ό,τι αναφέρω και στο μέσα από το Facebook, γιατί έχω περίπου 400.000 φίλους, γιατί τους μου αρέσει να λέω followers και ακολούθους, γιατί δεν έχω κάποιο τέτοιο αξίωμα. Λοιπόν, ανεβάζω για την κλιματική αλλαγή τελευταία και πολύ για την τεχνητή νοημοσύνη. Αλλά η κυρία Φόφη Γεννηματά, η Φόφη Γεννηματά. Να το πούμε έτσι, την έχω ακόμα στο μυαλό μου, γι' αυτό και την ονομάζω έτσι. Μου είπε ότι θέλω να σου μιλήσω, θέλω να έρθεις στην Αθήνα, θέλω να σου κάνω μια πρόταση όσον αφορά στο να μπεις μέσα στον στίβο το πολιτικό και στην παράταξή μας. Και όταν πήγα, τη ρώτησα, κύριε Κινηματά, βλέπετε εμένα κάποιο πολιτικό όν για να μπορέσω να βοηθήσω και την παράταξη και την χώρα? Μου λέει ακριβώς αυτό βλέπω πάνω σας, οπότε θα ήθελα να το σκεφτείτε και να μας απαντήσετε. Με τη βοήθειά της, γιατί ήμουν ένα πολιτικό νήπιο τότε, μπήκα κι εγώ για πρώτη φορά έτσι στο πολιτικό στίβο. Ναι. Βγήκα πέμπτος με 66.000 ψήφους και καταλαβαίνω ότι ήταν έτσι μια αρχή η οποία ούτε κι εγώ την περίμενα ότι θα πήγαινε τόσο καλά. Τη δεύτερη φορά που συναντηθήκαμε πριν ένα μήνα πριν φύγει, μου είπε θέλω σε παρακαλώ πολύ να προσπαθήσεις. Δεν πρόλαβα να της απαντήσω για να της δώσω την απάντησή μου. Μας έφυγε και για αυτή στη μνήμη της θα ήθελα και γι' αυτό φυσικά να ξαναπροσπαθήσω για δεύτερη φορά και να τιμήσω όσους με ψήφισαν την πρώτη φορά. Ναι. Ναι. Η σχέση σας εντωμεταξύ, τώρα θα το πω, γιατί στην πολιτική κατέρχεστε, οπότε πολιτικά θα πρέπει να απαντάτε εν μέρη, εκτός από τα... Σας έχουμε γνωρίσει μέσα στον αθλητισμό. Όχι μόνο εν μέρη, καθαρά πολιτικά. Ωραία. Όχι, γιατί βάλαμε πρώτα τον αθλητισμό, το MeToo, τη μετεωρολογία, τη σχέση που γνωριζόμαστε τόσα χρόνια. Όλα αυτά έχουν σχέση. Η σχέση κυρία, δική σας. Όσον αφορά στο πώς αντιπροσωπεύει κάποιος τη χώρα του στο εξωτερικό. Όλες οι εμπειρίες μετράνε. Λοιπόν, θα μιλήσω με όρους μετεωρολογίας. Έχετε μπουρίνια αυτό το διάστημα, οι αρχηγοί σας, ο κύριος Ανδρουλάκης με τον κύριο Κασελάκη, ο κύριος Κασελάκης με τον κύριο Ανδρουλάκη. Κύριε Αρναούτογλου, στην κεντροαριστερά γενικά υπάρχει ένα κλίμα λίγο περίεργο αυτό το διάστημα και η αλήθεια είναι ότι το Πασόκ, ο κύριος Ανδρουλάκης έβαλε τον πήχη ψηλά.
Δηλαδή, γύρισε. Μίλησε δεύτερη θέση. Τώρα, χθες μέσα στο Σαββατοκύριακο δεν μίλησε πάλι για δεύτερη θέση, αλλά για υψηλά ποσοστά. Τι θα γίνει αν τελικά το κόμμα σας δεν καταφέρει να πιάσει αυτούς τους στόχους που έχει βάλει ο ίδιος σας ο πρόεδρος? Κύριε Κουτροκό, είστε μια πανέξυπνη γυναίκα, σας έχουν γνωρίσει και από καλά, κοντά. Αυτές οι ερωτήσεις φυσικά θα πρέπει ως εκπρόσωπος του κόμματος να απαντήσω και εγώ με τον τρόπο του ότι όλα θα πάνε καλά και τα λοιπά, ότι το υποστηρίζω το κόμμα μου. Δεν... Τώρα οι τηλεθεατές που μας ακούνε τι θα σκεφτούν ακριβώς στο μυαλό τους, τι θα πει αυτός, θα πάει το ΠΑΣΟΚ καλά. Το μόνο που μπορώ να σας απαντήσω είναι ότι το ΠΑΣΟΚ και την προηγούμενη φορά του έδιναν οι μετρήσεις 5 με 6 μονάδες πιο χαμηλά ποσοστά και έγινε ακριβώς το αντίθετο. Η απάντησή μου είναι, βλέποντας και λέγοντας, τα πράγματα είναι πολύ θετικά και ο κύριος Σαδουλάκης κάνει μια πολύ σημαντική δουλειά. Ναι, αντίπαλο έχετε τη Νέα Δημοκρατία ή το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί βλέπουμε ότι περισσότερο χτυπάτε το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Το χτυπάμε, για μένα είναι έκφραση η οποία δεν θα θεωρηθεί. Πολιτικά, έτσι, πολιτικά. Πολιτικά. Ναι, πολιτικά. Θεωρώ ότι ο κύριος Σαντουλάκης απευθύνεται σε ολόκληρο τον ελληνικό λαό. Δεν προσπαθεί να χτυπήσει με την έννοια που ίσως το εννοείται. Αλλά θέλει απλά να διαφοροποιήσει τη θέση του, γιατί το ΠΑΣΟΚ είναι το πιο αδικημένο κόμμα σε παγκόσμιο επίπεδο. Είναι ένα κόμμα το οποίο πληρώνει και έχει μια ρετσινιά για κάτι το οποίο δεν έκανε, δεν χρεοκόπησε την χώρα το ΠΑΣΟΚ, κλήθηκε να αναλάβει όλο και να λάβει όλο αυτό το βάρος. Αλλά στα χέρια του έσκασε η χώρα. Με τη ρετσινιά που μέχρι τώρα δεν μας έχει δοθεί καμία απάντηση από τον τότε Πρωθυπουργό, κύριο Καραμαλή, ο οποίος, να σας ρωτήσω κάτι, που είστε δημοσιογράφοι και οι δύο, μας έχει δώσει κάποια συνέντευξη για το τι συνέβη τότε? Ναι. Ο Γιώργος Παπανδρέου έχει δώσει κάποια συνέντευξη για το τι συνέβη τότε? Ο κύριος Παπανδρέου έχει δώσει, ναι, και στις εκλογές πριν. Τα ρίξει τον προηγούμενο. Δηλαδή, το ΠΑΣΟΚ δεν κυβέρνησε ποτέ αυτή τη χώρα? Φυσικά. Και τα καλύτερα πράγματα συνέβησαν κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης. Και το υψηλότερο χρέος. Τώρα, κύριε Αρναούτογλου, τώρα μου θυμίζει την έκφραση ΠΑΣΟΚ, ωραία εποχή. Ωραία χρόνια. Όχι, δεν ήταν μόνο ωραία εποχή. Ήταν η εποχή των εξελίξεων, η εποχή των δικαιωμάτων, η εποχή των πραγμάτων τα οποία άλλαξαν πάρα καθοριστικά. Αυτό που όμως δημιουργήθηκε στο ΠΑΣΟΚ, ρετσινιά, τη θεωρώ πάρα πολύ άλλον πονηρό τρίκ, το οποίο θα πρέπει επιτέλους να φύγει. Όχι, το ΠΑΣΟΚ δεν φταίει για την χρεοκοπία και περιμένουμε την συνέντευξη που μόλις τώρα παραδεχτήκατε. Δεν είχαμε ποτέ ούτε σε ξένα δελτία, ούτε και από Έλληνες δημοσιογράφους, σωστά? Λοιπόν, το κρατάμε. Κυρία Μπεκατόρου, εσείς θα μας πείτε, γιατί υπάρχει έτσι αυτή, από τη δική σας, ποια είναι η δική σας αίσθηση ανάμεσα στον κύριο Κασελάκη και στον κύριο Ανδρουλάκη, γιατί έτσι υπάρχουν αυτοί οι τόνοι που είναι λίγο πιο ανεβασμένοι το τελευταίο διάστημα. Εγώ δεν μπορώ να εξηγήσω τι ακριβώς σκέφτεται ο κύριος Ανδρουλάκης σε αυτή την περίοδο. Ενδεχομένως έχει κάποια ανασφάλεια. Ωστόσο, αυτό που πρέπει να πω είναι ότι πρέπει να κοιτάμε το στόχο μας. Ο στόχος μας είναι να προχωρήσουμε σαν Ελλάδα με μια πολύ δυνατή αντιπροσωπεία και να διεκδικήσουμε μια πιο και η κοινωνία, έτσι. Υπάρχουν τόσα προβλήματα αυτή τη στιγμή. Υπάρχει το θέμα των πολέμων που βρίσκονται γύρω από τη χώρα μας. Υπάρχει το θέμα της πράσινης μετάβασης, για το οποίο δεν έχουμε πραγματικά κάποιο σχέδιο ακούσει από την κυβέρνηση, το οποίο να λειτουργεί. Υπάρχουν θέματα στα οποία πρέπει να επικεντρωθούμε και εγώ οφείλω να καλώ πάλι όλους να κοιτάμε εκεί που πρέπει να φτάσουμε και όχι να κοιτάει ο ένας τον διπλανό του και να κρίνει. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Επιτυχία. Όχι καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία, λες. Υποψήφοι είναι οι άνθρωποι. Δεν λες καλή επιτυχία. Επιτυχία σκέφτεσαι. Θέλω μόνο ένα δευτερόλεπτο και να κλείσω. Έλα. Γιατί δεν μίλησα τόσο πολύ κι εγώ. Έτσι μου αντιστοιχεί λίγο περισσότερος χρόνος. Λοιπόν, θα ήθελα να πω στους Έλληνες ψηφοφόρους. Από μένα φυλάδια δεν θα βρείτε στα γραμματοκιβώτια σας. Γιατί? Δεν θα σταυρώσω, γιατί αντιτίθεται στην οικολογική μου συνείδηση. Ωραία. Μιλάω για τον καιρό και την κοινωνική αλλαγή και την νοημοσύνη. Θα ήταν γελίο να αρχίσω να βλέπω τα χαρτιά και είμαι και στο Δήμο, έτσι, εντεταλμένος σύμβουλος πολιτικής προστασίας και καθαριότητας. Δεν θέλω να βλέπω τα χαρτιά κάτω στο έδαφος. Και δεν θα σταυρώσω, ούτε θα μοιράσω ψηφοδέλτια, κάτι το οποίο αυτό πιστεύω μειώνει την αντίληψη και την νοημοσύνη των ανθρώπων. Έχουμε πολλά μειώνει πράγματα. Μειώνει και τους ψηφοφόρους που να ψηφίσουν όμως. Σαν και Αρναούντογλου. Ενωμένοι σαν Έλληνες, γιατί δεν πάει άλλο. Την Ευρωβουλή να κατακτήσουμε. Βάστε. Και να ακουθεί η φωνή μας σε παγκόσμιο επίπεδο. Να παροτρύνετε και τους υπόλοιπους να το κάνουν. Είπε ακριβώς την ίδια λογική με τον κύριο Αρναούτογλου. Όχι τίποτα, γιατί θα έχει να μαζεύει ο κύριος Αρναούτογλου για τη δημαρχία τώρα. Δεν είναι μόνο αυτό, είναι το περιβάλλον. Το περιβάλλον, μπράβο, καλά. Να είστε καλά, κυρία Μπεκατόρου, σας ευχαριστούμε πολύ. Και στους δύο, εξαιρετικά.